πολλοί ήταν εκείνοι που άφησαν την τελευταία ημέρα για να κάνουν τα ψώνια για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Θαλασσινά, ταραμάδες, χαλβάδες και όσπρια έχουν σήμερα την τιμητική τους για την προετοιμασία του νηστίσιμου γεύματος. Παίρνουμε τώρα γαρίδες, διάφορες χαλβάδες, τουρσιά, λαγάνα και συνεχίζουμε. Το μενού της Καθαράς Δευτέρας, εσάς σας αρέσει το σαρακοστιανό? Αρκετά, αρκετά. Είστε του κρέατος? Όχι, είμαι και δική διατροφής, απ' όλα. Αφήσαμε και αρκετά καταστήματα σήμερα ανοιχτά, περίπου 10 σε όλη την Κρήτη, για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τις τελευταίες του αγορές. Πήγε καλά, ψώνησε ο κόσμος, νομίζω θα μείνουν ευχαριστημένοι, να περάσουν καλά, υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε και να είμαστε καλά και του χρόνου. Καλά κούλουμα, καλή Σαρακοστή, να έχουμε την υγεία μας και όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να περάσουμε όμορφα αυτές τις μέρες. Στα σούπερ μάρκετ Σίνκα οι τιμές έμειναν στα περσινά επίπεδα στα νηστίσιμα προϊόντα με πολλές προσφορές που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών σε αρκετά από αυτά. Ευνόησε βέβαια και ο καιρός πάρα πολύ, γιατί έχει καλό καιρό και ο κόσμος ψώνησε να κάνει ψαριά, να ψήσει τα σαρακοστινά του. Εμείς για μια ακόμη χρονιά κρατήσαμε τις τιμές πολύ χαμηλά σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή πάρα πολλά είδη είναι φτηνότερα. Υπήρχε επάρκεια, υπήρχε καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές, πάρα πολλές προσφορές. Καλή Σαρακοστή σε όλους, με υγεία και χαρά. Τι έχει σήμερα το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας? Ό,τι μπορούμε παίρνουμε. Μόνο Σαρακοστινά. Τα νηστίσιμα. Νηστίσιμα, ναι, ναι. Η λαγάνα, τον ταραμά μας. Αυτά όλα. Ό,τι βλέπουμε μπροστά μας, προς το παρόν. Δεν θα μας ανοίξει η όρεξη. Πώς σας φαίνονται οι τιμές? Καλές. Τα σούπερ μάρκετ Σίνκα έμειναν ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι για να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές, με τον κύριο Χατζάκη να τονίζει ότι οι καλές τιμές θα παραμείνουν για όλη την περίοδο της Σαρακοστής. Βέβαια, τώρα την τιμητική τους μέχρι το Πάσχα θα έχουν τα Σαρακοστινά, που οι τιμές πάλι θα είναι πάρα πολύ καλές, θα υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές και ο κόσμος νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει τις αγορές τους και να μένει ευχαριστημένος. Αυτό είναι πάνω απ' όλα.